Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τα νέα του Καλλικράτη και σήμερα εδώ, κοντά σας, με τα νέα της αυτοδιοίκησης από την περιφέρεια Αστερας Ελλάδας. Και σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε προσκεκλημένο στο στούντιο της εκπομπής τον Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας, τον κύριο Καραΐσκο. Καλησπέρα σας, κύριε Καραΐσκο. Καλησπέρα σας, κύριε Στεριόπουλη, σε εσάς και στους τηλεθετές σας. Χρόνια πολλά. Και καλές γιορτές να έχουμε. Χρόνια πολλά σε όλους, καλές γιορτές. Η Φθιώτιδα στο επίκεντρο της Στερεάς Ελλάδας, όπως λέει και ο τίτλος μας. Θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ, να μου πείτε καταρχήν, επειδή είναι η πρώτη φορά που σας φιλοξενούμε στην εκπομπή από τότε που ξεκινήσαμε. Τιμή μου. Πώς σας φαίνεται η διαχείριση συνολικά των αυτοδιοικητικών στην θέση που βρίσκεστε? Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Ομολογουμένως και καθίσταται πιο δύσκολο λόγω της οικονομικής συγκυρίας και της καταστάσεως που βιώνει όλη η πατρίδα μας. Γίνεται μια προσπάθεια η οποία θα έλεγα έχει αποτελέσματα θετικά, όμως όλοι γνωρίζουμε ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και προσπαθούμε για το καλύτερο. Προφανώς. Και πάνω σε αυτό εργαζόμαστε. Προφανώς και συμβαίνουν έτσι τα πράγματα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε υπήρξαν προβλήματα τα οποία κάποια στιγμή σας φάνηκαν αξεπέραστα. Κυρίως όμως θέλω να ρωτήσω και να μου πείτε εάν η αυτοδιοίκηση μπορεί να λέγεται σήμερα αυτοδιοίκηση και αν το κεντρικό κράτος της επιτρέπει να λειτουργεί αυτοδιοικητικά έτσι όπως τα ήθελε η ίδια. Πρέπει να λέγεται αυτοδιοίκηση. Αυτός είναι ο στόχος, αυτό είναι το όραμα, αυτό είναι το ιδανικό. Και μαχόμεθα πάνω σε αυτό. Από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε ο Καλλικράτης, από το 2011, τα προβλήματα φάνηκαν να είναι αξεπέραστα, με εξαιρετικές περιπτώσεις. Όπως είναι η έλλειψη πόρων, η έλλειψη αυτοτέλειας, μηχανισμοί ελέγχου οι οποίοι ξεπερνούν κάποια όρια, όμως αυτά δεν μπορούν να ξεπεραστούν με τη σημερινή συγκυρία, όπως είπα και προηγουμένως. Πρέπει όλοι να δώσουμε μια κατεύθυνση, μια όθηση στο να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες στις οποίες πορεύεται ο Καλλικράτης. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα το οποίο πρέπει να υπηρετήσουμε και πρέπει να δώσουμε την δική μας μάχη για να γίνει καλύτερο. Πάμε τώρα στα θέματα τα οποία έχουμε βάλει ως ατζέντα σήμερα σε αυτή την κουβέντα. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με τα έργα, κύριε Καραΐσκο. Τα έργα στην αντιπεριφέρεια Φθιώτιδας, στην αρμοδιότητά σας δηλαδή, την οργάνωση, τη μετεγκατάσταση υπηρεσιών. Δώστε μας μια εικόνα τι συμβαίνει. Εμείς ξεκινήσαμε την διοίκηση της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Φθιώτιδας με ένα πρόγραμμα, ένα κοστολογημένο πρόγραμμα το οποίο είχε ο συνδυασμός μας και ο Κώστας ο Μπακογιάννης ο επικεφαλής, το οποίο αποτέλεσε την πηξίδα στην οποία κινηθήκαμε και κινούμαστε. Αυτό το πρόγραμμα υλοποιείται σιγά σιγά, εκτείνεται σε ένα βάθος πενταετίας. Μπορούμε να πούμε ότι κάναμε πάρα πολλά πράγματα θετικά, σε θετική κατεύθυνση, όμως η προσπάθεια συνεχίζεται. Θα έλεγα ο πρώτος στόχος, ο πρώτος άξονας που κινηθήκαμε στο διάστημα το οποίο πέρασε, ήταν να δούμε τις εκκρεμότητες του παρελθόντος. Έργα τα οποία είχαν κάτω κοινώς λεγόμενο, επιτρέψτε μου τη φράση, βαλτώσει. Έπρεπε να δούμε τις αιτίες που προέκυψε αυτή η εμπλοκή να απεμπλακούν για να προχωρήσουν. Το δεύτερο είναι εκκρεμότητες οικονομικές πάνω σε έργα τα οποία εμπόδιζαν την εξέλιξη των έργων. Έπρεπε να τις δούμε, να βρούμε πόρους για να μπορέσουμε να εξοφλήσουμε τις εκκρεμότητες του παρελθόντος. Εκκρεμότητες από το 2011 ακόμη, από την αρχή της λειτουργίας του Καλλικράτη. Πάνω σε αυτό έπρεπε να δημιουργήσουμε μια αξιοπιστία στο νομικό πρόσωπο της περιφέρειας και στην περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδος για να μπορέσουμε να έχουμε και ομαλή συνεργασία στο μέλλον. Καταφέραμε μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, θα έλεγα μέχρι το Πάσχα του 2015, να εξοφλήσουμε παλιές οφειλές από έργα τα οποία ήταν σε κρεμότητα ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ. Ενός εκατομμυρίου ευρώ περίπου. Αυτό έγινε με μια διαδικασία κωδικοποίησης των δαπανών, ελέγχου της πραγματικής διάστασης των έργων αυτών και μια ομαλή διαδικασία εξοφλήσεως μέσα είτε από δικαστικές αποφάσεις οι οποίες ήταν σε κρεμότητα είτε μέσα από ένα ξεκαθάρισμα ή αν το θέλετε πιο λαϊκά ξεσκαρτάρισμα των όλων αυτών εμπλοκών. Το άλλο στοιχείο στο οποίο κινηθήκαμε ήταν η έναρξη υλοποίησεως κάποιων μεγάλων έργων.
Θα σας πω για παράδειγμα ο κόμβος της Ξηριώτισσας, ένα έργο το οποίο χρονολογούνταν πολύ από εδώ και 20 που χρονίζει, έτσι. Ναι, εδώ και 20 χρόνια ένα έργο το οποίο έλκεται η μελέτη του και η κατασκευή του και μάλλον το όραμα κάποιων από εδώ και μια 20ετία, φτάσαμε στο σημείο να έχουμε υπογράψει ήδη τη σύμβαση. Ένα έργο 6 εκατομμυρίων, προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων περίπου ευρώ. Επειδή στην αυτοδιοίκηση, κύριε Καραϊσκό, είστε παλιός, τα ξέρετε τα ζητήματα καλά, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θεωρούνται επικίνδυνα, γιατί κάποια έργα, όπως αυτό της Ξηριώτισσας, που είναι ευαίσθητο έργο πραγματικά, έτσι, δεν προχώρησε. Υπήρχε το ότι εσείς το βάζετε το νερό στα βλάκια είναι σημαντικό. Αλλά γιατί γενικά τα μεγάλα έργα αυτά βαλτώνουν. Εντάξει, είναι η κρίση, αλλά επειδή το παλεύουμε πολλά χρόνια πολλά πριν την κρίση, έτσι δεν είναι? Επειδή το έργο αυτό αποτέλεσε την πρώτη προτεραιότητα της νέας περιφερειακής αρχής και της Φθιώτιδας και είχα την ευκαιρία να το μελετήσω σε βάθος, αν σας καθίσω να σας εξηγήσω την γραφειοκρατία και τις παλινοστήσεις που είχε. Καλά, και τώρα έχει γραφειοκρατία και ίσως περισσότεροι και τα πράγματα πιο δύσκολα, αλλά εσείς το ξεπεράσατε τώρα. Ναι, έγιναν κάποιες ενέργειες οι οποίες μπορώ να πω δεν ήταν. Θέλω να μου πείτε τι ρόλο παίζει η πολιτική βούληση. Τεράστια. Τεράστια, έτσι δεν είναι? Τεράστια, έτσι. Η πολιτική βούληση. Είναι ξεκάθαρο. Πάμε παρακάτω. Η πολιτική βούληση τεράστια, το ξέρετε αυτό. Είναι σαφές. Είστε έμπειρος στον χώρο. Είναι σαφές. Είναι σαφές. Και εσείς είστε εμπειρότατος αυτοδιοικητικός. Μπορούμε να πούμε ότι αν υπάρχει η θέληση, η βούληση, ένα πρόγραμμα και ένας στόχος και με τη σωστή δουλειά και τη σωστή προσέγγιση των θεμάτων μπορούν να επιληθούν ό,τι εκκρεμότητα υπάρχει σε οποιοδήποτε τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πάμε στα υπόλοιπα, να μην μείνουμε στην Ξηριώτισσα. Είναι το σανατόριο το οποίο ο Περιφερειάρχης μας υπέγραψε προσφάτως τη σύμβαση, μια σύμβαση συμπληρωματική για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου του σανατορίου. Ένα έργο το οποίο θα φιλοξενήσει και τη μονάδα τεχνητού νεφρού, ναι, και το οποίο θα βοηθήσει υποστηρικτικά τις υπηρεσίες. Ναι, πολύ σημαντικό έργο το οποίο ολοκληρώνεται και αυτό. Θέσαμε λοιπόν σαν στόχο, σας λέω σαν παράδειγμα, να ξεκινήσουμε 2-3 μεγάλα έργα τα οποία θα δώσουν πνοή στην περιοχή και στην περιοχή μας και στην αγορά και γενικά στην περιφέρειά μας. Αυτά τα έργα είμαστε από κοντά και ο Περιφερειάρχης και εγώ. Δίνουμε μεγάλη προτεραιότητα, δίνουμε κατευθύνσεις, μελετάμε τυχόν προβλήματα τα οποία θα προκύψουν και τα οποία πρέπει να επιληθούν άμεσα για να μην έχουμε καθυστερήσεις οι οποίες θα είναι σε βάρος των συγκεκριμένων έργων και σε βάρος της περιφέρειας, και πάνω σε αυτή την τάση πορευόμαστε. Πάμε τώρα στο επόμενο μεγάλο ζήτημα. Τα παρουσιάζουμε επιγραμματικά, ναι, ναι, αλλά πρέπει να κάνουμε και τα εγγένεια, έτσι, της επικοινωνίας σε αυτό το χώρο. Φθιωτική αναπτυξιακή, κύριε Καραϊσκό. Κάποιοι την έλεγαν βραχνά. Δεν σας είπα πριν, γιατί βάλετε, ναι, ένα θέμα το οποίο σας, συγγνώμη, δική μου παράληψη, το θέμα της μεταστέγασης των υπηρεσιών, ναι, στη ΜΕΡΙΠ. Θέλω να σας πω πάνω σε αυτό, ότι το να υλοποιηθεί μια δράση στην περιφέρεια, στην τοπική αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές που θα στεγάσουν τις υπηρεσίες, θα γίνουν πιο φιλικές στον πολίτη για να μπορεί να εξυπηρετείται και ο κάθε πολίτης. Έχουμε χρονοδιάγραμμα μεταστέγασης? Ναι, ελπίζουμε, είχαμε χρονοδιάγραμμα μέχρι τα Χριστούγεννα, ναι, μέχρι τα Χριστούγεννα, μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Υπήρξε μια καθυστέρηση, η γνωστή καθυστέρηση λόγω των capital controls, η οποία μας πήγε μερικούς μήνες, 2-3 μήνες το αργότερο πίσω. Νομίζω λοιπόν ότι μέχρι τον Φλεβάρι, το αργότερο Μάρτι, θα έχει γίνει μεταστέγαση των υπηρεσιών στο κτίριο της ΜΕΡΙΠ. Είναι ένα όραμα το οποίο είχε βάλει ο Περιφερειάρχης, ο Κώστας Μπακογιάννης, από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στην περιφέρεια. Θυμίζω ότι ήταν η πρώτη. Σε συνεργασία και με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ακριβώς. Ήταν το πρώτο έγγραφο αίτημα του προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αμέσως υλοποιήθηκε. Το προσπάθησε και το κατάφερε να το υλοποιήσει. Με αποτέλεσμα μέχρι τέλος Ιανουαρίου του 2015 να έχει, μέχρι 20 Ιανουαρίου, να έχει υπογραφεί και η σύμβαση παραχώρησης του στρατοπέδου της ΜΕΡΙΠ στην περιφέρειά μας. Αυτό θα δημιουργήσει ένα τεράστιο εκτόπισμα στην λειτουργία της περιφέρειας, με την έννοια ότι θα είναι συγκεντρωμένες όλες οι υπηρεσίες σε ένα κτίριο, θα μπορεί να εξυπηρετείται ο πολίτης και θα μπορέσει λοιπόν να είναι και αρτιότερη η προσφορά των υπηρεσιών στην όλη περιφέρεια. Πάμε τώρα στη φθιωτική ανάπτυξη. Να σας πω και ότι έχουμε, παράλληλα με αυτό, mm-hmm, έχουμε
και ένα σχέδιο δράσης να αξιοποιήσουμε και όλα τα ιδιόκτητα κτίρια της περιφέρειάς μας, της Φθιώτιδας. Θα δημιουργήσουμε είτε θα βελτιώσουμε τις συνθήκες, είτε θα δημιουργήσουμε καινούργια κτίρια, και ο στόχος είναι να μην υπάρχει καμία υπηρεσία σε μισθωμένο κτίριο μέσα στο 2016. Πολύ σωστά, δεν χρειάζεται να πληρώνουμε μισθωμένο, εφόσον υπάρχουν ιδιόκτητα κτίρια. Πολύ και θα υπάρχει μια απόσβεση από τα ενίκια που θα εξοικονομήσουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Προφανώς. Στη φοιτητική ανάπτυξη εκεί. Φοιτητική ανάπτυξη εκεί ήταν ένα εργαλείο ανάπτυξης. Έτσι είχε θεσπιστεί από το 1999 σαν εργαλείο ανάπτυξης της τότε νομαρχικής αυτοδιοίκησης. Τη βρήκαμε πραγματικά με ένα βήμα πριν το λουκέτο. Δεν θα πω τις αιτίες που έφτασε η φοιτητική ανάπτυξη εκεί σε αυτό το σημείο. Ούτε είναι η κατάλληλη στιγμή, ούτε είναι στις αρχές μας να κάνουμε κριτική στο παρελθόν, όπου και από όπου και να προέρχεται. Όμως αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι με υπερπροσπάθεια ενός πολύ έμπειρου, εμπειρότατου οικονομολόγου, του Γιώργου Τσούρτου, ο οποίος ανέλαβε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και του Αντιπροέδρου, του Γιώργου Τσάμπρα, πρώην Γενικού Διευθυντή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αλλά και μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο, σήμερα μπορεί να μιλάμε πραγματικά για ένα νομικό πρόσωπο πλήρως εξηγιαμένο, σε πλήρη εξυγίανση, να μπορεί να προσφέρει και να αυτό το οποίο για το οποίο έχει αυτό το οποίο είχε δημιουργηθεί το 1999, ένα εργαλείο ανάπτυξης, ένας μορφωλός ανάπτυξης για την περιφέρειά μας. Πραγματικά είναι ένα εργαλείο το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε πολλαπλώς για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και δράσεις οι οποίες θα αναλάβει το επόμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν και βασικοί άξονες ανάπτυξης στην περιφερειακή ενότητα της Φθιώτιδας. Θέλω να επικεντρωθούμε και εκεί. Κατά τη δική σας εκτίμηση, ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο δικός σας και του Περιφερειάρχη, για την περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας ποιος είναι? Κοιτάξτε, έχουμε φυσικό κάλος στη Φθιώτιδα, το οποίο είναι απαράμιλο. Έχουμε τους ορεινούς όγκους της Φθιώτιδας, που μέσα από ένα πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης μπορούμε να εκμεταλλευτούμε, να γίνει μια παραγωγική ανασυγκρότηση της περιοχής μας. Έχουμε περιοχές σύμβολα, όπως είναι οι Θερμοπύλες, η Αλαμάνα, έτσι. Ο Γοργοπόταμος. Ιδίως οι Θερμοπύλες είναι παγκόσμιο σύμβολο της ιστορίας μας, παγκόσμια αναφορά σε όλους. Έχουμε αιματικές πηγές, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι ανεκμετάλλευτες. Έχει ξεκινήσει ένας διάλογος με τον Περιφερειάρχη και το ΤΑΙΠΕΔ, να δούμε, είμαστε σε πολύ πρώτο στάδιο, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε πάνω στο θέμα της εκμετάλλευσης των αιματικών πηγών της περιοχής μας, της περιοχής Φθιώτιδας. Γενικά υπάρχουν στόχοι, τους οποίους έχουμε θέσει, πέραν των έργων τα οποία κινούνται σε γρουγούς ρυθμούς και είμαστε από κοντά, υπάρχουν στόχοι τους οποίους έχουμε θέσει και είναι υλοποιήσιμη με μια προσπάθεια την οποία ήδη έχουμε ξεκινήσει από αρχές της θητείας μας. Βλέπετε δηλαδή ότι η στρατηγική που έχετε χαράξει μαζί με τον Περιφερειάρχη αποδίδει καρπούς και εμένετε χωρίς αλλαγές δηλαδή, έτσι? Βέβαια, σας είπα από την αρχή, υπάρχει το πρόγραμμα Πηξίδα, το οποίο έχουμε εκπονήσει, το οποίο έχει εκπονήσει ο συνδυασμός μας, και με το πρόγραμμα αυτό πορευθήκαμε στο λαό, υπογράψαμε το λεγόμενο συμβόλαιο, εγκρίθηκε το πρόγραμμα μας, πάση περιπτώσει, από το λαό, και αυτό το πρόγραμμα αποτελεί την οριογραμμή στην οποία κινούμαστε. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται κομμάτι-κομμάτι. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό στάδιο. Θα μπορώ να πω ότι είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι εν όψη και των συνθήκων που αντιμετωπίσαμε. Συνθήκες τραγικές. Το 2015 η λειτουργική παρουσία της δημόσιας διοίκησης ήταν πάρα πολύ ελάχιστη, επειδή υπήρχε μια προεκλογική περίοδος παρατεταμένη, με αλλεπάλληλες εκλογές, δημοψηφίσματα. Αυτά όλα πήγαν την υλοποίηση των προγραμμάτων πίσω. Παρά τα αυτά, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε ένα προχωρημένο στάδιο υλοποίησης πρακτικών, οι οποίες είχαν ξεκινήσει από το 2014, από 1η Σεπτεμβρίου του 2014. Έχουμε δώσει σημασία και στον κοινωνικό τομέα. Υπάρχουν κοινωνικά προγράμματα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Υπάρχει αλληλεγγύη στους αναξιοπαθούντες, η οποία είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ξεκινήσει ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, το έχει προχωρήσει. Δράσεις τέτοιες που μας κάνουν να είμαστε κοντά στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κάθε πολίτης. Έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι οι αρμοδιότητες για μας είναι ένα πλέγμα, στο οποίο δεν μπορεί να μας περιορίσει, αλλά απλά να μας είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με την κοινωνία και σε σχέση με τον κόσμο και τους πολίτες. Και κλείνοντας, στα έργα που δεν έχουμε ακόμη ολοκληρώσει, οι στόχοι μας ποιοι είναι? Να ξεκινήσουν, να φτιάξουμε μελέτες,
οι βασικοί μας λοιπόν στόχοι στο σχέδιο αυτή, που ακόμη δεν έχουν μπει, δεν έχει μπει το νερό στο αυλάκι? Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι προκειμένου να διεκδικήσουμε ένα τμήμα προγράμματος από το νέο ΕΣΠΑ, το οποίο θα ξεκινήσει, είναι πρέπει να είμαστε όριμοι σε μελέτες. Πάνω σε αυτό υπάρχει με υπερπροσπάθεια των υπηρεσιακών παραγόντων, υπάρχει μια εργώδης προσπάθεια να υλοποιηθούν και να οριμάσουν μελέτες για να είμαστε έτοιμοι να εντάξουμε, να διεκδικήσουμε τμήμα του προγράμματος αυτού. Έχουμε δώσει μεγάλη σημασία στην αγροτική παραγωγή και στην αγροτική ανασυγκρότηση, παραγωγική ανασυγκρότηση θα έλεγα, της περιοχής μας. Έχουμε δώσει μεγάλη σημασία υλοποιώντας δράσεις όπως είναι η αγροδιοτροφική σύμπραξη, να κάνουμε πιο προσιτό το προϊόν, το τοπικό προϊόν στην αγορά, να μικρύνουμε την απόσταση μεταξύ του παραγωγού και του πολίτη σε σχέση με την προσέλκυση των παραγωγών, της ανάπτυξης, της αγροτικής ανάπτυξης της περιοχής μας. Έχουμε κάνει δράσεις... Είναι καλό, κύριε Καραΐσκο, ότι έχετε επικεντρωθεί στο αγροτικό ζήτημα αρκετά. Δηλαδή, όλες οι δράσεις σας στο αγροτικό κομμάτι, συνολικά ως περιφέρεια, δείχνουν ότι πραγματικά αποτελεί προτεραιότητα. Έχουμε μια περιοχή καθαρός αγροτική. Ολόκληρη στερεά. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς ότι και η κοιλάδα του Σπερχιού και οι γύρω περιοχές, αλλά κυρίως η Κοπαίδα, βέβαια δεν είναι στην αρμοδιότητά σας, αλλά λέω ότι έχετε στοχεύσει στον αγροτικό τομέα. Καταλαβαίνετε ότι ο πρωτογενής τομέας είναι προτεραιότητα. Είναι προτεραιότητά μας. Είναι προτεραιότητα και στο πρόγραμμά μας αυτό. Θα σας πω για τα λιμενικά έργα. Έχουμε σε εξέλιξη μελετημένα λιμενικά έργα σε συνεργασία με τους Δήμους, με τους οποίους οφείλω να ομολογήσω, σαν περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και σαν περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας, έχουμε μια άριστη συνεργασία με όλους τους φορείς και ιδίως με τους Δήμους. Γιατί τα τοπικά προβλήματα τα προσεγγίζουν με μεγαλύτερη ασφάλεια οι τοπικές κοινωνίες και τις οποίες τοπικές κοινωνίες εκφράζουν οι Δήμοι. Έχουμε λοιπόν μελέτες, μελετάμε κάποια λιμενικά έργα σε συνεργασία με τους Δήμους και με το Λιμενικό Ταμείο. Άλλα έργα τα οποία θα δημιουργήσουμε, άλλα θα βελτιώσουμε και θα βελτιώσουμε και υποδομές σε λιμενικά έργα. Όλα αυτά είναι ένα πλέγμα δράσεων, ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε σαν στόχο να το υλοποιήσουμε το επόμενο διάστημα. Μια δράση συνεχής και ανανεούμενη. Και για να ολοκληρώσουμε, κύριε Καραΐσκο, αυτή την κουβέντα, θα ήθελα ένα πρώτο δικό σας μήνυμα. Ολοκληρώνεται σχεδόν τον δεύτερο χρόνο, ημερολογιακά τουλάχιστον, μπαίνοντας από τις αρχές Σεπτεμβρίου του προηγούμενου, ολοκληρώνεται. Τι θα μπορούσατε να διαβεβαιώσετε τους πολίτες της Φθιώτιδας για το επόμενο χρονικό διάστημα? Υπολείπονται 3,5 χρόνια ακόμα, έτσι, δουλειάς, κύριες δουλειάς. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε όπως και πριν. Ένα. Δεύτερον, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το κάθε πρόβλημα ανεξάρτητα από αρμοδιότητες. Είμαστε κοντά σε κάθε πρόβλημα. Τουλάχιστον με τη συνείδησή μας θα είμαστε ήσυχοι ότι προσπαθούμε να επιλύσουμε το κάθε πρόβλημα, θέτοντας στόχους, προσπαθώντας να υλοποιήσουμε τους στόχους αυτούς και πέρα και πάνω από αρμοδιότητες, είμαστε εδώ για τον κάθε πολίτη. Κύριε Καραΐσκο, αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να δώσω. Ναι, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας, την πρώτη αυτή παρουσία στα νέα του Καλλικράτη στην εκπομπή μας. Θεωρώ δεδομένη την συνεργασία και επικοινωνιακά, αλλά ίσως και απολογητικά αν χρειαστεί, αν έχουμε προβλήματα και οι πολίτες χρειαστεί να δώσετε εξηγήσεις, δηλαδή ακόμα και στους πολίτες. Και ξέρω ότι είστε ανοιχτός και δεν έχετε τέτοιου είδους προβλήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι αυτονόητη υποχρέωση. Χρόνια πολλά σας εύχομαι. Καλά Χριστούγεννα και νομίζω ότι μέχρι τώρα γίνεται καλή δουλειά και θα συνεχίσουμε σε αυτό το επίπεδο. Σας ευχαριστώ για αυτό που λέτε. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Εύχομαι και εγώ χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, καλές γιορτές πρώτα. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο με υγεία και ευτυχία. Λοιπόν, πάμε τώρα από την περιοχή της περιφέρειας και την περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας στα μεγάλα γεγονότα, στις μεγάλες τοποθετήσεις. Πάμε να ακούσουμε ξανά τι είπε για τις αθλητικές υποδομές στο Δήμο Λαμίας ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας, και αμέσως μετά τι απάντησε από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων το Σαββατοκύριακο ο βουλευτής Φθιώτιδας, ο κύριος Αποστόλης Καράνστασης. Ουσιαστικά μιλάμε για δύο έργα στο νομό Φθιώτιδας. Το ένα έργο είναι η Καμαρίτσα και το άλλο έργο ήταν το κολυμβητήριο στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος, στο πρώην ΤΕΙ Λαμίας, και που έγινε μετά στέγαστρο στο ΔΑΚ Λαμίας. Πάμε από το πρώτο. Στο πρώτο, μετά από αίτημα που έγινε και από την Δημοτική Αρχή της Λαμίας, αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του έργου περίπου σε 950.000 ευρώ.
Τα έγγραφα, τα email, η επικοινωνία με την Δημοτική Αρχή το 14 είναι στη διάθεση οποιοδήποτε όταν χρειαστεί και αν χρειαστεί. Αυξήθηκε πράγματι ο προϋπολογισμός σε 950.000 και εκταμιεύθηκαν από αυτά τα ποσά, από τις 950.000, περίπου 350.000 το 2013 και το 2014. Συγκεκριμένα 170.000 το 2014. Ναι. Το 2015 τι έχει γίνει για αυτό το έργο? Σχεδόν τίποτα. Έχουν εκταμιευθεί 15.000 ευρώ. Υπάρχει δημοσιονομική κρίση φέτος, υπήρχε δημοσιονομική κρίση και πέρσι. Όμως και ο προϋπολογισμός αυξήθηκε και η εκταμείευση των πόρων ήταν αρκετά σημαντική. Φέτος υπήρξαν πολλά βήματα οπισθοχώρησης. Πάει το ένα έργο. Πάμε στο δεύτερο έργο. Πράγματι υπήρχαν 170.000 επιπλέον πόροι για το κολυμβητήριο στο ΤΕΙ. Ναι. Εκεί λειτουργήσε το κολυμβητήριο, αλλά από κάποιο σημείο και πέρα τι θα έπρεπε να γίνει? Να υπάρχει μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας και ΤΕΙ. Αυτή η προγραμματική σύμβαση δεν έγινε ποτέ. Τι δυνατότητες είχαμε? Να χαθούν τα χρήματα ή να μεταφερθούν κάπου αλλού. Κατά αντιστοιχεία, με αίτημα της Δημοτικής Αρχής το 2014, που αναγνωρίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2014, μεταφέρθηκαν οι πόροι για να γίνει το στέγαστρο στη Λαμία. Ή να γίνει εξ ολοκλήρου από αυτούς τους πόρους, ή αν δεν αρκούσαν θα έβαζε και το υπόλοιπο ο Δήμος Λαμιαίων. Τι έχει γίνει το 2015? Δεν έγινε τίποτα. Και αυτό επιβεβαιώνεται από τα έγγραφα τα οποία έχω δώσει στη δημοσιότητα. Δεν θέλω να τα επαναλάβω, αν θέλετε τα έχω δώσει. Έχουμε είναι βεβαίως. Από τις απαντήσεις των αρμοδίων υπουργών, ακόμα και των διευθυντών των υπουργών της παρούσας κυβέρνησης, εγώ θεωρώ ότι προσπάθησαν να δείξουν ή να αναδείξουν ή να καταδείξουν ότι ευθύνεται η προηγούμενη κυβέρνηση για πόρους που δήθεν δεν υπήρχαν, αλλά τα έγγραφα επιβεβαιώνουν και τα εκταμείευση πόρων και ποιοι ευθύνονται γι' αυτό, και από ό,τι αντιλαμβάνομαι ουσιαστικά έχουν απεντάξει ένα έργο τις 170.000. Εγώ θέλω αυτό το έργο να μην απενταχθεί. Δεν θέλω οι δημότες του Δήμου Λαμιαίων από πόρους που υπήρχαν από το κράτος να πληρώσουν για το στέγαστρο, να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι πόροι για κάπου αλλού. Ναι. Να βοηθηθεί ο δημότης κάπου αλλού. Λογικό. Και εν πάση περιπτώσει, η προηγούμενη κυβέρνηση εξασφάλισε 950.000 για την Καμαρίτσα και 170.000 για το στέγαστρο. Αν τα αθροίσατε αυτά, θα πρέπει η κυβέρνηση και οι συνάδελφοι μου βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να προσθέσουν πάνω σε αυτά έστω και ένα ευρώ για τον νόμο αυθιότητας. Όχι να μεταφέρουν πόρους από το ένα έργο στο άλλο. Με στοιχεία τοποθετήθηκε ο κύριος Σταϊκούρας, με στοιχεία απάντησε και ο κύριος Καρναστάσης. Παρακολουθούμε λοιπόν ότι η αυτοδιοίκηση γίνεται πεδίο αντιπαράθεσης και για τους βουλευτές του νομού. Πάμε να ακούσουμε την τοποθέτηση του κύριου Καρναστάση. Θα μου επιτρέψετε παρακαλώ, επειδή ο κύριος Σταϊκούρας ανέφερε ότι μιλάει με έγγραφα, θα μιλήσω κι εγώ με έγγραφα. Τι εννοείτε? Σας παρακαλέσω πάρα πολύ ότι όταν ακόμα ήταν οι δραχμές το 2001, Φλωρίδης, για το κολυμβητήριο, ότι τελειώνει, αρχίζει το 2001. Το 2001 πάλι, 22,5 δις δραχμές για κολυμβητήριο, για το στάδιο της Καμαρίτσας και για άλλα έργα στη Στερεά Ελλάδα, 22,5 δις, όταν ήταν το πρόγραμμα το 2004, τότε που είχαν γεμίσει την Ελλάδα με αθλητικά έργα όλοι, όλοι οι νομοί, όλοι κάναν πανθεσσαλικά, κάναν πανκρίτια, κάναν πανπελοποννησιακό, θα τα θυμάμαστε όλα αυτά. Και έρχεται λοιπόν Φλωρίδης, έξαρχος γενικός γραμματέας του αθλητισμού, ορφανός, 2006, ήταν φωτογραφίες τότε, όλοι οι βουλευτές εδώ της Νέας Δημοκρατίας, 2006, είχαμε πάει τότε στο Ευρώ, τελειώναν τα έργα μέσα στο 6. Φτάσαμε στο 2009, όπου και ο κύριος Σταϊκούρας είναι φωτογραφία εδώ με τον κύριο Ιωαννίδη, που μέχρι το τέλος του 2009 θα τα παραδίδαν τα έργα αυτά, γιατί είχαν βάλει από το Θησέα τότε, τελείωσε το πρόγραμμα το Αθήνα 2004 χωρίς να έχουν κάνει τίποτα, και τότε το βάζαν στο Θησέα. Δηλαδή όταν δέναν τα σκυλιά με τα λουκάνικα στην Ελλάδα και δίναν τα λεφτά παντού, εδώ πέρα εμείς κοιμόμασταν. Με συγχωρείτε πάρα πολύ για την έκφραση, αλλά οφείλω να το πω, γιατί ζητήσαν ευθύνες αυτοί οι οποίοι φταίνε για την κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ζητάνε ευθύνες για μας.
Το 2006 κάναμε δημοπρασία με μελέτη κατασκευή για το κολυμπητήριο, για όσους θυμούνται εδώ πέρα. Ορίστε τα χαρτιά όταν υπογράφανε. Δήμαρχος τότε ήταν ο κύριος Κοτρονιάς που ήταν και δεύτερος στη λίστα της Νέας Δημοκρατίας. Εκτροφή ο Βατράχων το κολυμπητήριο. Όποιος πάει και το δει αυτή τη στιγμή θα καταλάβει πως ήταν. Να πούμε και κάτι άλλο. Το έργο αυτό το οποίο αναφέρει ο κύριος Σταϊκούρας, αν γίνει έτσι όπως το λέει, και επειδή είναι και τεχνικός και όλος είναι και μηχανικός, επειδή δεν έχει ούτε αποδυτήρια, ούτε το έργο που έχει δημοπρατηθεί και το οποίο δημοπρατήθηκε το 2009 και δεν έχει παραδοθεί ακόμη, ναι, ούτε το ταρτάν ούτε τίποτα, εάν το δώσουν χτες ο εργολάβος το παραδώσει, δεν μπορεί να πάρει άδεια λειτουργίας. Γιατί δεν έχει ούτε ηλεκτροφωτισμό, ούτε αποδυτήρια, ούτε ιατρείο, καμία υποδομή υποστηρικτική για το έργο αυτό. Και τι είπαμε εμείς? Εμείς θέλουμε ένα έργο. Γνωρίζουμε ποια είναι τα προβλήματα του ελληνικού λαού και δεν θα κάνουμε μόνο αθλητικά έργα. Όμως πρέπει να τελειώσει ένα έργο. Θα κάνει ο Δήμος το στέγαστρο μόνο του και το ανέλαβε και εμείς αναλαμβάνουμε να τελειώσουμε το έργο της Καμαρίτσας με ταρτάν, με ηλεκτροφωτισμό, με αποδυτήρια, με ιατρείο, έτσι ώστε να έχει άδεια λειτουργίας. Άδεια λειτουργίας λοιπόν. Το θέμα είναι ότι αυτή ακριβώς η κόντρα που ξεκίνησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, απόψε το βράδυ θα συνεχιστεί στο δελτίο ειδήσεων. Καλεσμένος ο κύριος Ντίνος Τσαμαδιάς να απαντήσει στα του Πανεπιστημίου, στα όσα είπε δηλαδή και για το Πανεπιστήμιο ο κύριος Καραναστάσης. Αναλυτικά το θέμα αυτό στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 1 το βράδυ στις 8.30. Πάμε τώρα να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, τον κύριο Σταύρο Τσελά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σταύρο, καλησπέρα σας. Έχετε δημιουργήσει τον μεγαλύτερο πανικό στην ιστορία, την κυνηγητική ιστορία της Στερεάς Ελλάδας. Δεν χρειάζεται πανικό. Σας το λέω διότι δέχομαι δεκάδες τηλεφωνήματα από όλη την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Πείτε μου πού πέφτουν τα δολώματα. Πείτε μου πού θα ρίξουν τα δολώματα οι υπηρεσίες, διότι θέλω να πάω να κυνηγήσω, θέλω να βγάλω τα σκυλιά, θέλω να δέσω τα σκυλιά από το κοπάδι μου, άλλοι έχουν γιδοπρόβατα, άλλοι έχουν αγελάδες, πώς να δέσω τα σκυλιά και άμα το πάρει το δόλωμα στο στόμα του σκυλί, πώς θα το πάρω εγώ από το στόμα. Λοιπόν, πρέπει να τα απαντήσετε αυτά. Δεν υπάρχει, δεν πρέπει να ανησυχούμε, απλώς να προσέχουμε. Χρειάζεται. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα το κατά της λύσας εφαρμόζεται και εδώ και 2 χρόνια, είναι η 3η χρονιά φέτος που γίνεται. Καταρχήν από το βασικό. Είναι το τριήμερο 19, 20 και σήμερα 21 που γίνονται οι ρήψεις, έτσι. Και αύριο 22. Και αύριο. Και αύριο 22 στην περιοχή του Δομοκού. Μάλιστα. Επάνω. Λοιπόν, δηλαδή πιάσω όλη την ιστορία. Να κάνω εγώ τα βασικά ερωτήματα να μου τα απαντάτε. Να κάνετε, ναι. Λοιπόν, πόση διάρκεια ζωής έχει το δόλωμα όταν πέσει? Το δόλωμα έχει διάρκεια ζωής 1 μήνα. 1 μήνα είναι ενεργό δηλαδή. 1 μήνα είναι ενεργό, ναι. Αν δηλαδή κάποιο σκυλί, γιατί αυτή είναι η βασική έτσι, η αναστάτωση που υπάρχει, πάρει ένα τέτοιο δόλωμα στο στόμα του. Ναι, το ίδιο το σκυλί δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το ίδιο το σκυλί δεν έχει πρόβλημα. Όχι, τα σκυλιά πρόβλημα που είναι εμβολιασμένα για τη λύσα και ναι, τα σκυλιά που δεν είναι εμβολιασμένα για τη λύσα. Κανένα σκυλί δεν έχει πρόβλημα. Κανένα σκυλί δεν έχει πρόβλημα. Σκυλί. Εάν κάποιος τώρα, κάποιο αφεντικό, ναι, δει ότι ο σκύλος έχει κάτι στο στόμα του, δεν μπορεί να ξέρει αν είναι εμβόλιο λύσας. Λοιπόν, δεν μπορεί να ξέρει αν είναι εμβόλιο λύσας. Το μόνο είναι ότι θα πρέπει να έχει καλυμμένα τα χέρια του, αν είναι το πάρει, αν έχει γάντια μαζί του για να το πάρει, ή να μην προσπαθήσει να το πάρει, ξέρω εγώ, να μπορέσει να το μπήσει, να το αφήσει κάτω, ή αν έχει κάτι πιο πλαστικέ σακούλα, να μπορέσει να το πιάσει αυτό για να το απομακρύνει. Δεν πρέπει να έρθει σε επαφή. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ακουμπήσει το δόλωμα με γυμνά χέρια, έτσι. Δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με το δέρμα. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τι κάνουμε? Κάτι τέτοιο, πρώτα πρέπει να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα μια πλύση με σαπούνι και νερό επί 5 λεπτά αν είναι δυνατόν και να πάνε σε ένα γιατρό να δουν αν υπάρχει, σε πλησία στο τέλος πάντων κέντρο υγείας ή γιατρό, να δουν αν υπάρχει πρόβλημα. Να τονίσουμε εδώ ξανά ότι η λύσα επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα, έτσι. Μάλιστα, ναι. Συμφωνείτε? Συμφωνούμε. Ωραία. Λοιπόν, τι άλλο θέλετε να μας πείτε για τις ρήψεις? Κοίταξε, οι ρήψεις αυτές είναι για να εξαλείψουμε τη λύσα. Επειδή έχει παρουσιαστεί εδώ και
4 χρόνια, από το 12 ξεκίνησε να παρουσιάζεται στις Αλεπούδες, οι οποίες είναι και κύριος φορέας της νόσου, και γι' αυτό γίνονται οι ρήψεις στα δάση της της Ελλάδος μέχρι και την Φθιώτιδα, βέβαια. Γιατί το κρούσμα το πλησιέστερο όπως εμάς είχε παρουσιαστεί στα Τρίκαλα. Γι' αυτό και έχουν κάνει και μια ζώνη πιο νότια, ώστε να μην πάει πώς το λένε, η ασθένεια προς... Να μην επεκταθεί η ασθένεια σε ολόκληρη την Ελλάδα, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, το ευτύχημα βέβαια πέρυσι δεν παρουσιαστήκαν κάποια κρούσμα, τουλάχιστον δεν διαπιστώθηκαν, γιατί δεν είναι και εύκολο να βρεις αλεπούδες για να κάνεις τον έλεγχο. Θέλω να ρωτήσω κάτι που είναι σημαντικό και μου το ρωτάνε όλοι οι κυνηγοί, να σας το ρωτήσω. Γιατί επιλέχθηκε αυτή η περίοδος συγκεκριμένα? Λοιπόν, γίνονται δύο, την άνοιξη και το φθινόπωρο. Αυτό είναι αποφάση πάντου του Υπουργείου. Από το Υπουργείο έχει βγάλει το διαγωνισμό. Αυτό κάνει τις ρήψεις, αυτό με ρημνά για που θα ρηφθούν κτλ. Εμείς απλώς ενημερωνόμαστε για τις πτήσεις των αεροπλάνων και μάλιστα δυστυχώς ενημερωνόμαστε και πάρα πολύ αργά. Μάλιστα. Δεν είμαστε και ενήμεροι. Ωραία, λοιπόν, προσοχή. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, λοιπόν, τα ζώα, τα σκυλιά δεν κινδυνεύουν. Όχι, δεν κινδυνεύουν. Να μην επιχειρήσουν οι κυνηγοί να το πάρουν το δόλωμα από το στόμα. Όχι, να μην επιχειρήσουν. Σε καμία περίπτωση. Ναι, γιατί ξέρετε, βλέπουν ότι τα σκυλιά. Ξέρετε τι γίνεται και με τις φόλες τα σκυλιά, γι' αυτό σας το λέω. Ναι. Βλέπουν ότι τρώνε κάτι τα σκυλιά τους στην Ήπεθρο, έξω στο βουνό. Έχει ένα χρώμα καφέ, έχει μια έντονη μυρωδιά ψαριού. Για να προσελκύει τις αλεπούδες, οι οποίες προσελκύονται. Και αυτό και έχει βέβαια πάνω χαρακτηριστικά, έχει σήμα, ξέρω εγώ, προσοχή και τα λοιπά. Υπάρχουν ενδείξεις που φαίνεται, είναι εύκολο δηλαδή να το... Αν το βρούμε έξω ως δόλωμα, το καταλαβαίνω. Ναι. Λέω, αν δεις το σκυλί να το έχει πάρει στο στόμα του. Είναι βασική κίνηση που κάνουν όλοι. Τι πήρε το σκυλί, τι τρώει το σκυλί τώρα, είναι βασικό το ερώτημα, ναι. Καταλαβαίνετε. Ναι. Λοιπόν, κύριε Τσελά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά, καλησπέρα σας. Λοιπόν, ήταν ο Σταύρος Τσελάς, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεραίας Ελλάδας, για την εναέρια ρήψη δολωμάτων κατά της λύσας. Στόχος είναι ο πληθυσμός της Αλεπούς, διότι αυτός είναι ο βασικός φορέας. Προσπαθούν να δημιουργήσουν μια ζώνη στην κεντρική Ελλάδα για να μην περάσει ο ιός και κάτω από την κεντρική Ελλάδα. Πέρυσι υπήρχαν κρούσματα και στα όρια της Θεσσαλίας, όπως ακούσατε. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με πολλές αυτοδιοικητικές ειδήσεις. Θέλω η μοναδική μας ιστορία να αναδειχθεί με τον καλύτερο τρόπο. Να νιώθουμε περήφανοι για τον τόπο μας. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εξελίσσεται διαρκώς με στοχευμένα έργα που αλλάζουν τη ζωή και τον τόπο προς το καλύτερο. Αναδεικνύονται 25 μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι. Κατασκευάζονται ή αναβαθμίζονται 4 μουσεία και πολιτιστικοί χώροι του τόπου μας. Για την αξιοποίηση και την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Αλλά και για να αισθανόμαστε υπερήφανοι για τον πολιτισμό και την ιστορία μας. Φροντίδα για τον άνθρωπο. Αγάπη για τον τόπο. ΕΣΠΑ. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Cirque Loise. Haiti. Ένα τολμηρό υπερθέαμα. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 15 έως 20 Δεκεμβρίου. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 22 έως 26 Δεκεμβρίου. Ακροβατικά, χορός, μουσική σε ένα multimedia περιβάλλον. Cirque Loise, ID. Ζήσε την εμπειρία, νιώσε το δέος, άσε την ενέργεια να σε ξεσηκώσει. Χορηγός επικοινωνίας, ένα κεντρικής Ελλάδος. Στις δύσκολες στιγμές, ο φίλος σου. Στις όμορφες στιγμές, ο φίλος σου. Σε κάθε στιγμή, ο φίλος σου. Φρέσκο γάλα, λαμί, ο φίλος σου. Το γάλα λαμίας σε νέα συσκευασία. Φρέσκο γάλα λαμί. Ίδια γεύση και ποιότητα, τώρα με νέο πρόσωπο και όνομα. Φρέσκο γάλα λαμί. Ζητήστε το με το νέο του όνομα. Από τη βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας.
βλέπει αυτό που δεν βλέπεις. Ζεσταίνει τα χέρια σου. Σε προειδοποιεί για τους κινδύνους. Το οδηγείς με το ένα δάχτυλο και παρκάρει μόνο του. Oh, ναι. Το νέο Corsa. The New O. Από την Opel. Με καινοτομίες ανώτερης κατηγορίας. Νέο Corsa 5ης γενιάς. Αυτοκίνητο του 2015. Οδηγήστε το τώρα στο επίσημο δίκτυο Opel. Το κέντρο χρυσού Eurogold σας εύχεται καλή χρονιά και ευτυχισμένο το νέο έτος. Συνεχίζουμε και το 2016, δίνοντας τις υψηλότερες τιμές, ακόμη και από αυτούς που με ένταση διαλαλούν ότι αγοράζουν τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμήματος και όχι χρυσού. Θα μας βρείτε Πατρόκλου 8 και Σατοβριάνδου Γωνία. Σημασία έχει το ταξίδι, όποιος και να είναι ο προορισμός. Τα σύγχρονα λεωφορεία μας, καθώς και το έμπειρο προσωπικό μας, βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας για να σας προσφέρουν ασφαλή και άνετα ταξίδια. Το υπεραστικό κτέλ Φθιώτιδα σας εύχεται καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο νέος χρόνος. Ζώος, σπάνιο βιολογικό εργαστήρι με σημαντικά είδη φυτών και ζώων που πρέπει να διατηρηθεί και να προστατευθεί. Βουνό, πλούσια παράδοση, πολιτισμός, πανέμορφα τοπία, σπήλαια, βάραθρα, ορθοπλαγιές και χαράδρες. Ο φορέας διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού σας προσκαλεί να ανακαλύψετε τη δική σας θέση μέσα στο μαγευτικό και μυθικό τοπίο του. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή θα πίνουμε το καφεδάκι μας κάθε μέρα μαζί. Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, τα νέα του Καλλικράτη καθημερινά Δευτέρα ως Παρασκευή εδώ, 4 με 5, αναδεικνύουμε τα σημαντικά ζητήματα της αυτοδιοίκησης, τηλεφωνική σύνδεση αμέσως με τον Δήμαρχο Δελφών, τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Καλησπέρα Δημαρχέ. Καλησπέρα. Καταρχήν πείτε μας πώς πήγε σήμερα η συνάντηση με τον κύριο Κουρουπλή, αν αληθεύουν οι πληροφορίες μας. Ναι, είχαμε μια συνάντηση, μας κάλεσε ο Υπουργός Παρουσία και του Υπουργού Πολιτισμού, του κ. Μπαλτά. Ναι. Τους δημάρχους των Δήμων, οι οποίοι έχουν υποβάλει ψηφιότητα για πολιτιστικές πρωτεύουσες. Αυτό ήταν και το αντικείμενο της συζήτησης. Μάλιστα. Καλά πήγε, ναι. Έδειξαν ενδιαφέρον για τα διάφορα θεσμικά και οικονομικά ζητήματα που τους θέσαμε και υποσχέθηκαν να ξανασυναντηθούμε και να προχωρήσει, να εξελιχθεί αυτή η συζήτηση ώστε να υποστηριχθεί και ο θεσμός και να μπορέσει πραγματικά ένας Δήμος να το αξιοποιήσει με επιτυχία. Δηλαδή ουσιαστικά υπήρξε ενημέρωση προς όλες τις υποψηφιότητες, έτσι? Προς όλες τις υποψηφιότητες, ναι, ήταν αρκετοί δήμαρχοι παρόντες και άλλοι συνεργάτες από διάφορους Δήμους. Μιας και υπήρξατε όλοι εκεί, του είπατε τίποτα για τα οικονομικά των ΟΤΑ? Όλοι αυτό συζητάγαμε και στα πηγαδάκια πριν και μετά. Βεβαίως το είπαμε, είναι ο κοινός μας καημός από τον καιρό. Θέλω να το ρωτήσω αυτό, κύριε Παναγιωτόπουλε, γιατί σας θυμίζω ότι σήμερα ο μήνας έχει 21. Είναι η ημερομηνία που ο ίδιος ο Υπουργός έδωσε στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ, ότι θα μπουν τα χρωστούμενα μέχρι 21 το αργότερο, είχε πει. Του το υπενθυμίσαμε. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ακόμα αρκετές δόσεις από τα λεγόμενα παρακρατηθέντα των ΚΑΠ που δεν μας έχουν αποδοθεί. Ναι. Και η υπόσχεση που λάβαμε και απευθείας από τον Υπουργό στο σύντομο χρόνο που μπορέσαμε να τον δούμε, αλλά και από τους συνεργάτες του που ήταν παρόντες, είναι ότι είναι θέμα ημερών. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο θα αποδοθούν στους Δήμους ώστε να μπορέσουν να κλείσουν τους προϋπολογισμούς τους. Άρα λοιπόν υπήρξε μια.
Υπήρξε λοιπόν μια off the record δέσμευση του Υπουργού ότι ό,τι υποσχέθηκε θα το υλοποιήσει. Ναι, βεβαίως. Το είπε ο κύριος Κουρουπλής. Το είπε ο κύριος Κουρουπλής. Ωραία, περιμένουμε εμείς λοιπόν, αν και να θυμίσω ακριβώς τι είχε πει στη Γενική Συνέλευση, ότι εγώ δεν είμαι Καραγκιόζης, τα λεφτά θα μπουν. Έτσι, πράγματι. Έτσι ακριβώς είχε πει ο κύριος Κουρουπλής. Απλά το θυμίζω γιατί το είχε πει ο ίδιος. Δεν είναι κάποιο σχόλιο ή κάποια κρίση που έχει γίνει. Πάμε τώρα σε δύο σημαντικά ζητήματα για το Δήμο σας, κύριε Δημαρχέ. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω για τη μείωση των ανταποδοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες. Ναι, είναι μια απόφαση την οποία την πήραμε, την υλοποιήσαμε και με βάση τα ισχύοντα στον κώδικα Δήμων Κοινοτήτων. Είναι υποχρέωσή μας, είναι όμως και πολιτική μας στάση. Και θεωρούμε ότι στο εύρος που μας δίνει η νομοθεσία θα πρέπει να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας και τις πιο αδύναμες πληθυσμιακά ομάδες. Έχουμε και το σύστημα εφαρμογής, η οικονομική υπηρεσία είναι στη διάθεση όλων των συμπολιτών που έχουν τα προσόντα, έχουν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν στα ειδικά τιμολόγια προκειμένου να ξεκινήσουν τη διαδικασία και να πληρώνουν τα δημοτικά τέλη τα μειωμένα. Μάλιστα. Και το τελευταίο θέμα που θα ήθελα να σας ρωτήσω, το οποίο είναι και το λιγότερο ευχάριστο από όλα, φαντάζομαι, τι κάνουν οι ελεγκτές του Υπουργείου Οικονομικών στο Δήμο Δελφών? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που σέρνεται εδώ και πολλά χρόνια. Οι πρώην επιχειρήσεις που είχαμε, οι αναπτυξιακές και οι κοινοφελείς, όταν εκαθαρίστηκαν, απέδωσαν ένα τεράστιο χρέος ως προϊόν της εκαθάρισης. Αυτό ο Δήμος Δελφών το αποδέχτηκε το 2012 και το 2013, αποδέχτηκε το προϊόν της εκαθάρισης. Ωστόσο δεν έχουμε κάνει τη λεγόμενη αναδοχή χρέους. Δηλαδή δεν έχουμε αναδείξει το χρέος, διότι δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε προϋπολογισμό. Ουσιαστικά θα είχαμε χρεοκοπήσει αν είχαμε κάνει αναδοχή χρέους. Είναι και άλλοι δήμοι της Ελλάδας που έχουν χρησιμοποιήσει την ίδια λογιστική διαδικασία. Αυτή η μία αναδοχή χρέους σημαίνει ότι έχουμε την οφειλή, είναι βεβαιωμένη, την έχουμε αποδεχτεί, αλλά ακόμα δεν μπορούμε να την εγγράφουμε στον προϋπολογισμό μας. Όταν όμως έρχονται ρυθμίσεις ληξιπροθέσμων οφειλών ή μας λένε πείτε μας τι χρωστάτε από το παρελθόν, μήπως σας βοηθήσουμε, τους τα δηλώνουμε. Αυτό δηλώσαμε και αυτή τη φορά και στους ελεγκτές. Προφανώς αυτή η αντιστοιχία δημιούργησε μια εντύπωση για ποιο λόγο αυτά δεν είναι εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό. Πώς να το πω, η αποσαφήνιση μιας διαδικαστικής οικονομικής ενέργειας. Από αυτά που μας έχουν πει τηλεφωνικά, γιατί αύριο και μετά αύριο θα έρθουν, αυτό είναι που τους έχει κάνει εντύπωση. Συν φυσικά η επίσης πάγια τακτική του Δήμου. Εδώ και χρόνια εμείς δεν αποδεχόμαστε το χρέος μας απέναντι στην ΕΙΔΑΠ. Εμείς έχουμε πολιτικό, ηθικό, κοινωνικό επιχείρημα ότι το νερό παράγεται στα βουνά του Δήμου Δελφών κυρίως. Συνεπώς δεν μπορεί να χρεώνεται ο Δήμος Δελφών για το νερό το λίγο που καταναλώνουμε. Η ΕΙΔΑΠ όμως επιμένει να μας στέλνει λογαριασμούς, δεν έχει αποδειχθεί το αίτημά μας, ούτε τα Υπουργεία έχουν κάνει κάποια ρύθμιση παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες. Αφήστε Δήμαρχε μισό λεπτό τώρα, γιατί θα τρελαθούμε εδώ πραγματικά. Για να καταλάβω καλά, σας ζητάει χρήματα η ΕΙΔΑΠ τη στιγμή που ο γειτονικός Δήμος Δωρίδας δίνει όλο το νερό στην Αθήνα χωρίς να παίρνει τίποτα. Εσάς σας ζητάνε από πάνω και να πληρώσετε? Για την ακρίβεια, ο Δήμος Δωρίδας συμβάλλει όσο και εμείς, ίσως και λιγότερο. Διότι οι πηγές όλες είναι από τα δικά μας τα βουνά, τη Δημοτική Ενότητα Καλλιέων. Ο Μόρνος πηγάζει από το Δήμο Δελφών, όπως και ο Βιωτικός Κηφισός πηγάζει από την Αγόριανη, από την Καλοσκοπία, δηλαδή που γεννίζει την Ηλίκη. Στην ουσία, εμείς υπολογίζουμε ότι 40% του υδατικού δυναμικού της ΕΙΔΑ προέρχεται από πηγές δικές μας, του Δήμου Δελφών. Εμείς επί χρόνια διεκδικούμε το να μην χρεωνόμαστε ισότιμη ακουόντων. Όσο χρεώνει τους υπόλοιπους δήμους της Αττικής, για παράδειγμα, χρεώνει και εμάς για το λίγο νερό που παίρνουμε στο δηληστήριο της Άμπιζας και από το οποίο υδροδίδεται η Άμπισσα, η Θέα, το Γαλαξίδι και πάει λέγοντας. Αυτό λοιπόν είναι μια κέρια και στρατηγική πολιτική διεκδίκηση του Δήμου Δελφών και έχουμε πει ότι ποτέ δεν πρόκειται να πληρώσουμε αυτό το νερό. Αντίθετα, εμείς διεκδικούμε ανταπόδοση. Διεκδικούμε προφανώς ένα δίκαιο αντάλλαγμα για αυτό το εθνικό πλούτο το οποίο προσφέρουμε στη χώρα. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι τώρα. Αν εσείς ως Δήμος αποφασίσετε τα νερά από τις πηγές σας να τα αξιοποιήσετε διαφορετικά, διότι είναι δικά σας. Είναι δεσμευμένα όλα. Είναι δεσμευμένα, έτσι. Δεν έχουμε και καμία δυνατότητα να τα αξιοποιήσουμε, διότι είναι όλα δεσμευμένα και απ' την άλλη
Αντιμετωπιζόμαστε σαν να είμαστε από πελάτες, τίποτα άλλο. Σαν να είμαστε πελάτες. Ενώ είμαστε και η παραγωγή του νερού και αυτοί που φυλάμε τα βουνά και αυτοί που προσέχουμε τα βάση και αυτοί που κάνουμε αγροτική οδοπία, διαμόρφωση ρευμάτων. Όλα εμείς τα κάνουμε, αλλά εμείς πρέπει να πληρώσουμε. Αυτό λοιπόν επίσης δεν το δηλώνουμε. Αυτό είναι ο ορισμός του παραλογισμού όμως, έτσι. Ναι, είναι παράλογο, είναι μια παλιά διεκδίκηση. Την έχουμε βάλει ως κεντρική πολιτική μας διεκδίκηση. Είμαστε σε μια φάση διαπραγμάτευση, θα έλεγα, η οποία εξελίσσεται και ελπίζω ότι έχει καλό τέλος. Η κυβέρνηση, η οποία δηλώνει ευαισθησία στα θέματα και πιστεύουμε ότι την έχει, πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση θα πρέπει να δικαιώσει τους κατοίκους της Φωκίδας. Έτσι, οι οποίοι για έναν πλούτο προσφέρουν στο κράτος, στην πρωτεύουσά μας και στις όμορες περιοχές. Όχι μόνο δεν έχουν πάρει κάτι ανταπόδοση, έχουν πάρει περιορισμούς, έχουν πάρει δεσμεύσεις, έχουν πάρει χρέη. Μόνο αυτό είναι η ανταπόδοση που έχουμε από αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εάν η επικαιρότητα, καταρχήν αυτό το καταπληκτικό Καλλικατζαροχωριό που άκουσαμε από τον αντιδήμαρχό σας, άνοιξε τις πόρτες του, συνεχίζει κανονικά. Και φαντάζομαι ότι έχετε, έχω δει και στην ενημέρωση, πολλές χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Προσωρινά σας λέω χρόνια πολλά, Δήμαρχε, θα τα ξαναπούμε. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς, τους τηλεθεατές σας, στο σταθμό σας. Να είστε καλά, Δήμαρχε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, έχουμε βάλει στο κάδρο όλους τους δήμους της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, διατηρούμε στενότατη επαφή με τις αυτοδιοικήσεις, διατηρούμε στενότατη επαφή με τους πολίτες της Στερεάς Ελλάδας. Η γραμμή παραπώνων είναι συνεχώς στην διάθεση των πολιτών, το 2231-051-180 στη διάθεση όλων. Καταγράφουμε το τηλέφωνό σας, σας καλούμε οι ίδιοι πίσω για να δούμε τι ακριβώς σας προβληματίζει. Αναδεικνύουμε το θέμα και ζητούμε απαντήσεις από τους αυτοδιοικητικούς για να μπορέσετε κι εσείς να έχετε τις απαντήσεις που πρέπει στα ζητήματά σας. Πάμε τώρα, κλείνοντας την σημερινή εκπομπή, να δούμε τα εγγένεια του μεσαιωνικού κάστρου της Ιπάτης. Ένα κάστρο το οποίο με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Εφορίας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας Ευρυτανίας, όπως λέγεται πλέον, άνοιξε τις πόρτες του το Σάββατο και πλέον αποτελεί και τουριστικό πόλο για την περιοχή του Δήμου Λαμιαίων, όπου υπάγεται πλέον η περιοχή της Ιπάτης, της Φθιώτιδας και της Στερεάς Ελλάδας συνολικά. Τα εγγένεια από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη. Ωραία. Με το καλό πάντα τέτοια. Με τη λύση της κορδέλας από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κώστα Μπακογιάννη, πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του μεσαιωνικού κάστρου της Ιπάτης το πρωί του Σαββάτου, παρουσία πολλών φορέων της αυτοδιοίκησης της περιοχής. Οι εργασίες για την αποκατάσταση και την ανάδειξη του μεσαιωνικού κάστρου της Ιπάτης, οι οποίες περιελάμβαναν αποψήλωση, καθαρισμό, αποχωμάτωση, διερεύνηση και αποκάλυψη των αρχαιολογικών καταλήπων, ολοκληρώθηκαν, παραδίδοντας έτσι στη Δυτική Φθιώτιδα αλλά και γενικότερα στο νομό ένα σημαντικό αρχαιολογικό έργο. Στα εγγένεια παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης, ο βουλευτής Φθιώτιδας του ΣΥΡΙΖΑ Αποστόλης Καραναστάσης, ο Δήμαρχος Λαμιαίων Νίκος Σταυρογιάννης, ο Αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας Θήμιος Καραΐσκος και πολλοί άλλοι τοπικοί φορείς. Αυτή την εποχή που είναι τόσο πολύ δύσκολη για όλους, τα καλά νέα είναι λίγα. Γι' αυτό και σήμερα είναι μια μέρα χαράς για όλους εμάς εδώ στην Ιπάτη, αλλά και για όλη τη Φθιώτιδα και πιστεύω για όλη τη Στερεά Ελλάδα. Διότι παροδίδουμε στη Φθιώτιδα, Στερεά Ελλάδα, ένα πολύ σπουδαίο πολιτιστικό μνημείο. Όλοι ξέρουμε ότι έχουμε πάρα πολλούς κρυμμένους θησαυρούς, τους οποίους πρέπει να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε, για να μπορέσουμε σιγά σιγά να μετατρέψουμε τον τόπο μας σε ένα πραγματικό σταυροδρόμι και βεβαίως να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε την επισκεψιμότητα. Σήμερα εδώ, από τη μαρτυρική Ιπάτη, από αυτό το πολύ σπουδαίο μνημείο, κάναμε άλλο ένα βήμα μπροστά. Ξέρουμε όμως ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας να κάνουμε. Υπάρχει μια μελέτη η οποία είναι σχετικά όρημη. Εμείς αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε συνεργασία και με το Υπουργείο Πολιτισμού αλλά και με το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών, εξετάζουμε τις δυνατότητες χρηματοδότησης αυτού του έργου για να ολοκληρωθεί, αν θέλετε, η Ιπάτη και να μπορεί πραγματικά να προσελκύσει τους επισκέπτες που τους αξίζουν. Το συγκεκριμένο μνημείο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά μνημεία του νομού, με τις εργασίες του έργου να διαρκούν περισσότερο από 8 χρόνια μέχρι την ολοκλήρωσή του το Δεκέμβριο του 2015. Η περιοχή μας, ο τόπος μας, ο Δήμος και η Φθιώτιδα είναι το κέντρο
της Ελλάδας και έχει τόσα αξιόλογα αρχαιολογικά μνημεία όπως αυτό, την ανακαίνιση του οποίου σήμερα εγκαινιάζουμε, που μπορούμε να τα αναδείξουμε και να φέρουμε πολλούς πολίτες, Έλληνες αλλά και επισκέπτες ξένους στην πατρίδα μας, προκειμένου να βοηθήσουν και στην ανάπτυξη του τόπου. Παράλληλα, ο βουλευτής Θεότιδας του ΣΥΡΙΖΑ, Απόστολος Καρναστάσης, δήλωσε ότι μετά το μεσαιωνικό κάστρο της Ιπάτης, μεγάλο όνειρο των φορέων της περιοχής είναι και η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου των Θερμοπυλών. Σε μια περίοδο κρίσης, έργα πολιτισμού όπως είναι αυτό της αποκατάστασης και της ανάδειξης του μεσαιωνικού κάστρου της Ιπάτης, νομίζω ότι δείχνει ένα άλλο χαρακτήρα, τον οποίο πρέπει να έχουμε και σαν πολιτεία. Η εκτίμηση δικιά μου είναι ότι μέσα σε αυτή την περίοδο της κρίσης υπάρχουν και θέματα τα οποία μπορούμε να αναδείξουμε και να βοηθήσουν την ανάπτυξη του τόπου αυτού εδώ. Επειδή η περιοχή της Φθιώτιδας έχει τεράστια αποθέματα πολιτισμού, η εκτίμησή μου είναι ότι πρέπει σιγά σιγά να τα αναδείξουμε και να υπάρχει ένα σχέδιο ανάδειξης και επισκεψιμότητας όλων αυτών των χώρων. Εκτιμώ λοιπόν ότι έχουν γίνει πάρα πολλά τέτοια θέματα. Το μεγάλο μας το όνειρο φυσικά είναι οι Θερμοπύλες, η ανάδειξη, και ως εκ τούτου πιστεύω ότι μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια θα μπορέσουμε να έχουμε και άλλα τέτοια θέματα τα οποία θα αναδεικνύουν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Το έργο της ανάδειξης του μεσαιωνικού κάστρου της Ιπάτης ήταν ενταγμένο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Υπήρου το 2007 με 2013 και υλοποιήθηκε από την Εφορία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, πρώην 24η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, από το 2011 έως το 2015. Με πολύ μεγάλη χαρά βλέπουμε την προσέλευση του κόσμου, διότι σε αυτόν ακριβώς απευθυνόμαστε. Το κάστρο ανοίγει για τον κόσμο, ανοίγει για την Στερεά Ελλάδα και για όλους τους επισκέπτες οι οποίοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό αμέσως μετά τη σημερινή μέρα και φιλοδοξούμε να αποτελέσει ένα πόλο έλξης τουριστικού και πολιτιστικού τουρισμού στην περιφέρειά μας, διότι πρόκειται για ένα μεγάλο έργο, ένα έργο μεγάλου προϋπολογισμού και ένα έργο αντάξιο της ένδοξης ιστορίας και μακραίωνης ιστορίας της Ιπάτης. Το έργο αυτό, η αποκατάσταση και η αξιοποίηση, η ανάδειξη του κάστρου της Ιπάτης είναι το μοναδικό έργο που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ από το Υπουργείο Πολιτισμού για όλη την περίοδο, για όλο τον νομό Φθιώτιδας. Είχε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση ήμουν εγώ προϊστάμενος, στη δεύτερη φάση ήταν η κυρία Παπακωνσταντίνου και οι δυο μας με τους άξιους συνεργάτες μας φτάσαμε σε αυτό το αίσιο τέλος, ώστε να μπορούμε σήμερα ακόμα, βλέπετε και το μαγικό τοπίο της Ήτης συμπαχή μαζί μας με αυτή την ωραία λιακάδα, να εγκαινιάζουμε το κάστρο, αυτό το ιστορικό μουσείο, μνημείο του πολιτισμού μας και να το παραδίδουμε στο κοινό. Και με αυτό το εντυπωσιακό βίντεο από τα εγγένεια του Μεσαιωνικού Κάστρου της Ιπάτης, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Από όλους όσοι εργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση, για όλες αυτές τις αυτοδιοικητικές ειδήσεις εδώ στα Νέα του Καλλικράτη, σας ευχόμαστε ένα όμορφο απόγευμα.